Γεια yes, σου, είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία του Windows Explorer ή της εξερεύνησης των Windows όπως ονομάζεται, η οποία είναι ένα καρφιτώσει σε έναν φάκελο για να μπορείς να το βρεις εύκολα και γρήγορα. Να το δείξω λίγο ακριβώς τι θέλω να πω. Όταν ανοίγω τον Windows Explorer, δηλαδή την εξερεύνηση των Windows που είναι αυτός ο φάκελος εδώ πέρα, εδώ στα αριστερά υπάρχει μια επιλογή που λέγεται γρήγορη πρόσβαση, στην οποία εμφανίζονται συνήθως οι φάκελοι που έχω χρησιμοποιήσει πιο συχνά, άρα λοιπόν αυτή που άνοιξα τελευταία. Υπάρχουν και κάποιοι όμω οι οποίοι έχουν αυτή την πινέζα εδώ πέρα, είναι δηλαδή καρφιτσωμένοι και υπάρχουν πάντα εδώ. Έχω λοιπόν την δυνατότητα να μπορέσω να προσθέσω εκεί δικού μου φακέλου, να καρφιτσώσω δηλαδή φακέλου δικού μου εκεί, ώστε αν κάποιο φάκελο το χρειάζομαι συχνά, με το που θα ανοίγω τον εξερεύνηση των Windows, τον Windows Explorer όπω ονομάζεται, να βρίσκω το φάκελο κατευθείαν εκεί πέρα. Η διαδικασία λοιπόν με την οποία γίνεται αυτό το πράγμα είναι η εξής, ε, θα κλείσω εδώ πέρα αυτό το φάκελο, ε, μάλλον θα το ξανανοίξω πιο μετά εδώ πέρα και θα πάω στο τοπικό δίσκο εσύ που έχω ένα φάκελο που τον ονομάζω files και εδώ πέρα έχω το φάκελο φωτογραφίες. γι' αυτό το φάκελο με ενδιαφέρει. Εδώ τώρα θέλει μια προσοχή. Πρέπει είτε να κάνω κλικ στο φάκελο που θέλω, είτε να είμαι μέσα στο φάκελο που θέλω. Οπότε και στι δύο περιπτώσει, ε, μπορώ να πατήσω το κουμπί που λέει καρφίτσομα στη γρήγορη πρόσβαση. Πατώντα λοιπόν εδώ πέρα, αυτό που συμβαίνει είναι βλέπω ότι βλέπω ότι μπήκε εδώ πέρα στι φωτογραφίε, και άρα έχω τη δυνατότητα να μπορώ από εδώ πέρα άμεσα να πάω εκεί που θέλω. Δηλαδή, κλείνοντα τώρα το Windows Explorer και ανοίγοντα τον πάλι, βλέπω ότι υπάρχει εδώ και θα υπάρχει εδώ πέρα συνέχεια, ε, δεν θα αλλάζει όπω αλλάζουν οι φάκελοι που έχω χρησιμοποιήσει από εδώ πέρα κάτω. Και κάνοντα ένα κλικ, μπορώ να πω κατευθείαν εδώ πέρα. Αν τώρα θέλω να ξεκαρφιτσώσω το συγκεκριμένο φάκελο από εδώ, μπορώ να κάνω ένα δεξί κλικ επάνω του και να επιλέξω α, ξεκαρφίτσωμα από τη γρήγορη πρόσβαση. Ή αντίστοιχα θα μπορούσα, έτσι όπω είμαι εδώ πέρα, ας πούμε, να κάνω δεξί κλικ πάνω στο φάκελο που με ενδιαφέρει και να πω να γίνει καρφίτσωμα στη γρήγορη πρόσβαση. Οπότε αντίστοιχα πάλι τον α, βάζω με τον ίδιο τρόπο εδώ πέρα. Επίση, ένα άλλο πράγμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, α, πριν αυτό, να πω ότι αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πάτα το like, η το να δουν και οι φίλοι σου και επίση μπορεί να γράψει ένα σχόλιο και να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελε να δει τι επόμενε εβδομάδε. Ε, αν όλα αυτά τα βλέπει στο YouTube, μπορεί να πατήσει και το κουμπί τη εγγραφή που πρέπει να είναι κάπου εδώ πέρα κάτω δεξιά στην οθόνη σου. Αν δεν το βλέπει στο YouTube. Ίσως θα έχει ένα νόημα να πας εκεί πέρα γιατί έχω περισσότερες επιλογές και μπορείς να δεις το βίντεο σε, σε όλη την, την έκταση. Ε, και εκεί μπορείς να γράψεις και το σχόλιο σου για να μπορέσω να κάνω κάτι παρακάτω. Αυτό λοιπόν που θα έλεγα προηγουμένω είναι ότι αν αντιμετω... αλλάξω θέση το φάκελο, δηλαδή έχω βάλει το φάκελο φωτογραφίε που είναι μέσα στο φάκελο files που είναι στο τοπικό δίσκο C. Θα βγω εδώ έξω, θα κάνω ένα δεξί κλικ εδώ πέρα να το κάνω αποκοπή και θα τον βάλω το φάκελο τώρα εδώ πέρα με δεξί κλικ και επικόλυση στην επιφάνεια εργασία. Αυτό τώρα σημαίνει το εξή, ότι αν έρθω εδώ πέρα και πάω στην συντόμευση που ονομάζεται των φωτογραφιών, Βλέπω ότι ε, με πάει κατευθείαν από, από αυτή τη φορά στην επιφάνεια εργασία. Συνεπώ, όταν μετακινώ τον φάκελο στον οποίο δείχνει αυτή η συντόμευση στην γρήγορη πρόσβαση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετακινείται και η συντόμευση. Άρα δεν έχω πρόβλημα όσον αφορά αυτό. Μάλιστα, εδώ πέρα υπάρχουν και περισσότερα δυνατότητε, να τι δείξω λίγο. Αν κάνω δεξί κλικ πάνω σε, μια, σε ένα φάκελο, ε, υπάρχει και η δυνατότητα για καρθίστο στην έναρξη. Αυτά όλα ε, και πολύ περισσότερε δυνατότητε βέβαια μπορώ να το βάλω στην έναρξη, μπορώ να το βάλω σε διάφορα πράγματα έχω ένα βίντεο το οποίο, αν είσαι στο YouTube, θα λογικά βλέπει το link του πάνω δεξιά. Στο οποίο δείχνω πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει την έναρξη και τη γραμμή εργασιών για να βάλει εκεί είτε φακέλου, είτε αρχεία, είτε και άλλα πράγματα συντομεύσει που μπορεί να χρειάζεσαι συχνά. Οπότε, ίσω αξίζει τον κόπο να ρίξει μια ματιά και σε αυτό το βίντεο. Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει εδώ πέρα το καρφίτσο μα στην έναρξη και να μπορέσει να. Α, το χρησιμοποιήσει. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Ε, αυτό το απλό πραγματάκι θέλω μόνο να δείξω. Ότι το καρφίτσωμα στη γρήγορη έναξη και τίποτα περισσότερο. Όπω είπα και πριν, αν σου άρεσε, πατά το like, η κοινοποίηση το να το δουν και οι φίλοι σου. Και μπορεί φυσικά να γράψει πάντα ένα σχόλιο και να μου προτείνει τι θα θέλει να δει. Και εφόσον υπάρχω τη δυνατότητα, θα μπορέσω να προσπαθήσω να το κάνω. Σε ευχαριστώ πολύ που αυτό το βίντεο.